Δεδομένου που αναδεικνύουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με έμφαση τις φυσικές καταστροφές, αποτυπώνουν επιστήμονες της NASA, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων ικανών να περιορίσουν τις διαστάσεις του φαινομένου. Διαχείριση του νερού από τους χρήστες, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και τη βιομηχανία αποτελούν, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τομέα επιστημών της NASA, βασικό παράγοντα πρόκλησης φυσικών καταστροφών. Το σύστημα της γης αλλάζει και πλέον το νερό, η διαθεσιμότητα του νερού μειώνεται δραστικά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις το πώς θα κατανείμουμε αυτούς τους πόρους. Δηλαδή, υπάρχουν αντικρουόμενοι φορείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η βιομηχανία, που όλες έχουν απαιτήσει σε νερό. Και είναι πολιτική απόφαση το πώς θα διανεμηθεί ο πόρος αυτός. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να παρέχουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες και να είμαι σίγουροι ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις έχουν όλες τις πληροφορίες στα χέρια τους για να είναι κατάλληλες αποφάσεις. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επισημαίνουν επιστήμονες, έχει πλέον άμεση επίπτωση στην επιφάνεια της Γης. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών σε χώρες της Ευρώπης, όπου μέχρι σήμερα ήταν άγνωστο. Γιατί ακριβώς λόγω του ότι έχουμε τη γενικότερη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και τα φαινόμενα γίνονται και πιο συπίκνα και πιο έντονα στην περιοχή μας, αλλά με τους συναδέλφους που μιλούσαμε από την Κεντρική Ευρώπη, από Τσεχία, Ρουμανία, μας λένε ότι αρχίζουν και αυτοί και αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα που στο παρελθόν δεν υπήρχε. Οπότε πλέον αυτοί, ενώ δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με το φαινόμενο της αντιμετώπισης πυρκαγιών, πρέπει να εκπαιδευτούν και να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό στο εγγύς μέλλον. Το δεύτερο κοινό συνέδριο των Περιφερειακών Δικτύων Πληροφοριών Νότιας, Κεντρικής Ευρώπης και Μεσογείου διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με την NASA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Σκοπός είναι ουσιαστικά η συλλογή πληροφοριών για θέματα που αφορούν τα δάση, πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή, τη μεταβολή της γης, του εδάφους, των υδάτων και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με, γενικότερα με το κλίμα. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι. Είχε γίνει μια πρώτη αρχή με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδος, της Κύπρου και της Τουρκίας. Πλέον το δίκτυο αυτό έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει όλες τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη.